Τουριστική χρονιά δύο διαφορετικών ταχυτήτων δείχνει η έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων με βάση τις πληρότητες σε εκατοντάδες ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το δείγμα 1956 μονάδες σε σύνολο 9.873 που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια. Η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά φαίνεται ότι χαρακτηρίζονται χαμένοι της τουριστικής περίοδου με βάση τις προβλέψεις της έρευνας. Στο 45,4% είναι οι αμετάβλητες πληρότητες, στο 42,8% οι μειωμένες πληρότητες και στο 11,8% οι αυξημένες. Την ίδια ώρα, μείωση στις πληρότητες καταγράφεται στα Ιόνια νησιά και την Κρήτη, ενώ το Νότιο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα φαίνεται να βρίσκονται σε μικρότερη συμπίεση κρατήσεων ακόμα και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Θέλω να πιστέψω και επειδή η ξενοδοχεία μας στην Κρήτη έχει ανεβαίνει και πάει κάθε χρόνο και τα καταλήματα σαν hardware και το service είναι πάρα πολύ καλό, βρισκόμαστε παγκοσμίως σε πολύ ψηλά επίπεδα και standards, θέλω να πιστεύω ότι είναι τελείως θα το ξεπεράσουμε αυτό πολύ άμεσα. Όσον αφορά τώρα τις προβλέψεις για τις πληρότητες στους βασικούς μήνες του καλοκαιριού, ο μέσος όρος της αύξησης αγγίζει το 7,5% και ο αντίστοιχος μέσος όρος της μείωσης είναι στο 13%. Ωστόσο και πάλι τα Ιόνια νησιά και η Κρήτη φαίνεται να είναι οι χαμένες περιφέρειες από τη συμπίεση των κρατήσεων. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι το εξής. Τα Χανιά για παράδειγμα έχουν αυξήσει τις τιμές πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο. Είδαμε για παράδειγμα ότι σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε ότι αυξάνονται οι αφήξεις του εσωτερικού, κάτι το οποίο σημαίνει ότι λειτουργεί ο τουρισμός πόλεως. Ότι υπάρχει πλέον ενδιαφέρον, έρχονται πλέον και μέσω Αθηνών επισκέπτες. Άρα λοιπόν το βασικό μήνυμα είναι ποιο? Είναι ότι σίγουρα στον αυτόματο σεζόν δεν θα κινηθεί. Χρειάζονται λοιπόν σίγουρα συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες δεν είναι πάντα απαραίτητα μείωση τιμών, ειδικές προσφορές. Άρα θέλει μια πολύ προσεκτική διαχείριση, έτσι ώστε αυτή η χρονική καθυστέρηση να μπορέσει να μην καταγράψει μείωση κρατήσεων. Παρά λοιπόν τα αρνητικά στοιχεία, οι φορείς του κριτικού τουρισμού θεωρούν ότι το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει και με τις κατάλληλες παρεμβάσεις θα μπορούσε η μείωση των κρατήσεων αλλά και οι πληρότητες να περιοριστούν σε έναν ελεγχόμενο βαθμό. Κοιτάξτε, δηλαδή, εμείς έχουμε και μια άλλη προσέγγιση. Σίγουρα μετά από 6 χρόνια συνεχούς ανωδικής πορείας του ελληνικού τουρισμού ήταν αναμενόμενο ότι κάποτε θα σταματήσει αυτή η συνεχής άνοδος. Αλλά αυτή τη στιγμή, εκτός από τα προβλήματα που είπε προηγουμένως ο κ. Μαμιεντάξη, έχουμε και άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, τα οποία για μένα πολύ σοβαρό θέμα είναι μετά τα δύο ατυχή γεγονότα με τα Boeing Max, τα οποία καθυλώθηκαν στο έδαφος. Αυτό θέμα, νομίζω επηρέασε πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα αεροπλάνα τέτοια, τα οποία πέταγαν και στην Κρήτη από μεγάλους tour operator, οι οποίοι ξεπερνούσαν τον τουρισμό της Κρήτης.